Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Καλημέρα, Ειρήνη μου. Σήμερα έχεις γενέθλια? Ναι. 95,2 άντες DJ μου, καλή σας όπλους. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά, να τα χιλιάσεις, να είσαι καλά. Μας πει τώρα ο Αλέξανδρος, ξέρω το. Τέτοια κάνει. Μα όχι μόνο αυτό, λέει, Μιχάλη λέει, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, λέει, και τα λοιπά. Έχει τα γενέθλιά της, μου κρατάει μούτρα, λέει, επειδή δεν της ευχήθηκα χθες. Είσαι από αυτές που θέλεις να σου ευχόνται 12 και ένα λεπτό, ε. Ναι, επίτηδες, έτσι. Σαν χλαμάρα είναι αυτό τώρα. Να σου ευχηθεί κανονικά, ρε παιδί μου. Δεν αρέσει, Μιχάλη, θέλει 12 και ένα λεπτό. Δεν μ' αρέσει, εγώ θέλω να κάνει. Κατεβαίνει νωρίτερα στο αυτοκίνητο και τον βλέπω τώρα. Ναι, το κοιτάς από πάνω. Ναι, έτσι, έτσι. Πες με τα παιδιά. Εντάξει, μου χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, γερή και δυνατή. Ευχαριστώ. Καλή. Έλα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι κάνεις? Καλημέρα σας. 95,2 άνθες DJ. Μα μου χάλησες όπως από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά, ρε Μιχάλη. Καλά, εσύ? Καλά, εδώ στη δουλειά. Πού είσαι, Γιώργο μου? Και εγώ στη δουλειά, ρε Μιχάλη. Έχεις φτάσει ήδη? Έχω φτάσει ήδη. Από τι ώρα ξυπνάς? Ξυπνάω από 4 η ώρα. Από τις χαίστηκες, γιατί έτσι κι αλλιώς γκρινιάζεις, ροχαλίζεις όλο το βράδυ. Τη τραβάς τα παπλώματα της αλληλής. Δεν τα κάνω όλα αυτά. Ναι, έτσι μου λέει η Πινελόπη. Έξαλλη. Η Πινελόπη, ρε τη Πινελόπη. Είναι έξαλλη η Πινελόπη, μου λέει. Μου τραβάει τα παπλώματα, ροχαλίζει, γκρινιάζει. Δεν ισχύει η Μιχάλη αυτά, το ξέρει. Και όμως λέει. Δεν πάω, το ξέρω, δεν είναι μαζί σας, με τρελαίνε. Και όμως λέει, τον αγαπώ πολύ, λέει η Πινελόπη. Και εγώ την αγαπάω, και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει, Γιώργο μου, καλημέρα, Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Να σε καλά, δεν Μιχάλη, να σε καλά, καλημέρα. Τι ωραία ζευγάρι. Ναι. Σαν σήμερα το 1905, μια πολική αρκούδα πέθανε από το κρύο στον κήπο του Σικάγο, μείον 35 κιλά. Ηλίθεια. Στην πατρίδα τους κανονικά οι πολικές αρκούδες με μείον 35 κάνουν μπάνιο, ηλιοθεραπεία και πίνουν ποτά. Αυτοί πώς πέθανε. Ζών. Συγγνώμη, Κυριάκο, θα το πω. Τι θα πει? Ακού, ακού, χθες το βράδυ, κάτι τέτοιο. Μία παρέα τρικαλινών το βράδυ του Σαββάτου, ναι, είχε πάει για φαγητό σε γνωστή ταβέρνα στην περιοχή της Μπάρας. Πολύ ωραία. Έτσι, ναι. Να πάμε, ρε παιδιά, να πάμε. Ναι. Αφού είχε έρθει η παραγγελία τους, ήταν 1,5-2 κιλά παϊδάκια, φάγανε τα πρώτα. Ωραία, λοιπά, ναι, ναι. Κάπου στη μέση λέει, ρε παιδιά, θέλω να πάω καπνίσω. Ναι. Λέει, βγήκαν έξω. Και... μπήκανε μέσα μετά, ναι, το τσιγάρο και δεν υπήρχε παϊδάκι στο τραπέζι, τίποτα. Πού τα παϊδάκια? Ρίσεις, λέει, τα παϊδάκια. Πού τα παϊδάκια? Ήταν ένας 80χρονος δίπλα, ο οποίος φεύγοντας σου λέει, αυτοί φύγανε. Έχει ένα σκύλο, τον Γκέκα. Τα μάζει τα παϊδάκια, τα βάζει μια σακούλα μέσα και φύγει. Αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, η παρέα ζήτησε το λόγο από τον ηλικιωμένο τον καημένο, μα του λέει, ρε παιδιά, θέλω να ταΐσω τον Γκέκα, τι να κάνω. Νόμιζα, λέει, ότι φύγατε. Και χωρίς τη δεύτερη κουβέντα, έδωσε τα άδεια από τη σακούλα, τα ξανάβαλε στην πιατέλα και έφυγε. Ναι. Κυριάκο, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ναι, εντάξει, Μιχάλη. Χάνω την μπριζόλε. Έχει δίκιο, Μιχάλη, μπορεί όλα αυτά, αλλά να πάμε και να φάμε κανένα χταποδάκι. Στα κάρβουνα. Θες, αυτό μου θυμίζει. Σε ταβέρνα. Σε ταβέρνα, χταποδάκι στα κάρβουνα. Καμία αντίρρηση. Θα είναι φέρ... καλά χτυπημένο όμω, βασικό αυτό. Θα μα το φέρει το ΕΚΑΒ. Μόλι τι είναι. Θα το φέρει το ΕΚΑΒ, θα το δει χτυπημένο. Ναι, ναι. Δεν πονάς πια εδώ στην αμυγδαλή? Όχι, με μια χαρά. Α, με το μειοπαθητικό βέβαια. Ρεάζε με το μειοπαθητικό. Πήρε χάπι. Πήρε χάπι. Ομοιοπαθητικό. Καλά, αυτά είναι τα περισσότερα, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι είναι πλασίμπο. Είναι όχι, κάνεις λάθος. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Είναι για τον καθένα διαφορετικό. Να προσέχεις τις παρέες εκεί που πας τα βράδια, δεν ξέρω, μην πας με τίποτα Κινέζους. Όχι. Γιατί έχει πολλούς Κινέζους, μην κάνω κορονοϊό, όπως το λένε, και τρελαθούμε. Αυτή παιδιά δηλαδή, είναι από τα φίδια και τα ομά που τρώνε. Φίδια, κατσαρίδες. Εμείς οι Έλληνες που τόσα χρόνια τρώμε κοκορέτσι, δεν έχει συμβεί τίποτα. Πολιτισμός. Καινούριο DJ Travel, τώρα που μίλησα για κορονοϊό, μου ήρθε η ιδέα, μπορώ? Ναι, να στείλω στην Κίνα. Με 20 ευρώ στέλνω την πεθαρά σου στην Κίνα. DJ Traveler. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει ποτέ online dating. Θα μας πνίξει. Όλοι βήχουν ξαφνικά. Αυτές είναι οι εφαρμογές που θα σε κάνουν να βρεις απευθείας εραστή ή γυναίκα, σύντροφο, ό,τι θέλει. Να δυναμώσουμε το ραδιόφωνο. Crank it up, turn it up. Εκτός από το Tinder που έχει γίνει πασίγνωστο, σας έχω άλλες δύο εφαρμογές που είναι πάρα πολύ hot, παιδιά. Παιδιά, στην εκπομπή δεν. Το Bubble. Πώς? Bubble. Το ξέρουμε. Το ξέρετε όλοι. Έχουμε γραφτεί. Αλήθεια. Λογαριασμούς έχουμε. Αλήθεια λέτε. Και εγώ πρώτη φορά το άκουσα και λέω, θα τους πω κάτι καινούριο. Κάνουμε swipe αριστερά και δεξιά. Ναι. Ωστόσο η διαφορά με το Tinder είναι ότι τα προφίλ που έχουν οι χρήστες είναι μεγαλύτερα. Το άλλο είναι το Hinge. Έχετε και αυτό?
Μαρία. Αλήθεια. Είμαι λέτε πολύ πίσω. Για πάμε πιο κάτω. Είναι η εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί μόνο για σοβαρές σχέσεις. Έτσι. Εσείς δηλαδή είστε καιρό σε αυτά. Εγώ τώρα τα είδα πρώτη φορά. Ο Έρβιν το χειρίζει. Πες την κοπελιά ότι μας τα στέλνουν πριν τα βγάλουν στην αγορά για να τα τεστάρουμε. Για να τεστάρουμε. Αλήθεια. Ναι, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Beta version. Κάτσε, γιατί beta version. Πόσο προχωρημένη είστε εδώ μέσα. Μαρία, σφύριξα και έληξε. Τι έχει ναι. Και άλλη εφαρμογή. Αν ξέρετε και αυτό, το νέο application ραντεβού με γιου στο τέλος. Ναι, σου βρίσκει σύντροφο στο λεπτό. Εντάξει, το ξέρετε και αυτό. Αυτό κοντεύει να παλιώσει. Γιατί το τηγάνι έχει τρύπα στην άκρη του. Για να το κρεμάμε. Όχι, αλλά είναι γνωστό αυτό. Όχι, το κουτάλι. Κοίτα εδώ, είναι νοικοκυρά. Για να βάλουμε το κουτάλι. Όταν ανακατεύουμε. Τις κουτάλες όταν μαγειρεύεις. Πού έχει τρύπα, δεν κατάλαβα. Παιδιά, κρατάς το τηγάνι. Από εκεί που το κρατάς, πίσω υπάρχει μια τρύπα. Μια μικρή τρυπούλα. Ναι, είναι για τις κουτάλες. Ποιες κουτάλες. Περνάει. Όταν ανακατεύουμε το τηγάνι μέσα στο φαγητό. Να μην το βάλουμε κάπου στο πάγκο και λερώσουμε τριγύρω, το βάζουμε εκεί, Μιχάλη μου. Είναι γνωστό. Όχι, δεν το ξέρω. Καταρχήν θα πέσει κάτω. Δεν πέφτει. Θα κάνει λάδια. Δεν πέφτει κάτω, Μιχάλη μου, μα δεν πέφτει. Έτσι, πάντως για αυτό το λόγο. Συγγνώμη, δεν εσύ που το ξέρεις μαγειρεύεις. Παιδιά, κλείνω την εκπομπή, πάω σπίτι μου να δω την κουζίνα. Δεν γίνεται. Δελσίου. Excuse me. Ορίστε. How idiot you are. Πόσο ηλίθιος είσαι. Α, ο διαγωνισμός. Παιδιά, γεμίσαν οι γραμμές. Καλημέρα, γεια σας. Μια Αναστασία, πώς είστε? Για, έχετε βγάλει πρώτη δημοτικού? Έτσι, θυμάμαι. Πέμπτη? Ναι, ναι, και πέμπτη. Το χοντρίνατε. Το χοντρίνατε. Τι έχει πάνω στο δέρμα της η Λεοπάρδελης? Βούλε. Μπράβο. Ποιος έγραψε τον Θούριο της Επανάστασης? Ωχ, θα μου πει ο Ντέιβιντ Γκέτα. Θα με τρελάνει. Δεν το έχει, δεν πειράζει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία μου. Σα θέλω λίγο πιο άκτη. Ποιο έγραψε τον Θούριο τη Επανάσταση? Την Πουμπουλίτα. Ογολόντα. Θα περάσουμε ωραία σήμερα. Λάθος. Παιδιά, κάντε να μου λέγατε David Guetta. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο έγραψε τον Θούριο τη Επανάσταση? Ο Ρήγας. Ο Ρήγας, θεραίος. Όχι, ο Ρήγας, ο άλλο που είμαι με τα θεατρικά. Όχι. Πάμε και στο τελευταίο. Τι είδο ζώο είναι το ανακόντα? Είναι πουλί, φίδι. Είναι. Φίδι, βεβαίω. Μπράβο! Πανέξυπνη! Παιδιά, βρέθηκε η πρώτη ακροάτρια που έχει βγάλει πέμπτη δημοτικού. Τέλεια. Έχω αρχαία πινελίκια. Θα μας πει δηλαδή, τώρα πώς έβριζαν. Υπάρχει ένα βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο του Μάριου Βερέτα, Τα Βρωμόλογα των Αρχαίων Ελλήνων. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι αρχαίοι έβριζαν και χειδεολογούσαν. Α, πολύ ωραία. Τι είναι ο αυροβάτης? Ο αυροβάτης. Αυροβάτης τι είναι? Το αυρός είναι το αυρός, το ευχάριστος, το τρυφερός, το αυτό. Ναι. Ο αυροβάτης είναι αυτός που περπατάει ο θηλυπρεπής άνδρας με γυναικείο βάτισμα. Α, ο αυροβάτης. Ο αυροβάτης, ναι, ναι, ναι. Ο αυροβάτης, παιδιά. Αυροβάτης. Μωρή αυροβάτης. Αυροβάτης και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι εύκολο. Ιδονοθήκη. Ιδονοθήκη. Ιδονοθήκη για την ιδονία. Α, μάλιστα. Το γνωστό γυναικείο. Απλό. Απλό. Μάστι. Τι λέει πρωί-πρωί. Για πες. Η γογγύλη. Η ολοστρόγγυλη είναι το γυναικείο στήθος. Η γογγύλη. Όχι, ωραία, αγωγίλια. Το μάγα δεν ξέρω αν υπήρχε τότε. Ε, ναι, τα άλλα λέγανε. Ο Πόστον. Πιόου σίγμα θήτα ωμέγανι. Πόστον. Πόστον. Τι είναι αυτό? Τι είναι ο Πόστον? Τι είναι ο Πόστον? Ο άνδρας με το μεγάλο το. Α, πρικισμένος. Πόστον. Πόστον. Ωραία, Πόστον. Πόστον τον έχει. Πόστον τον έχεις. Τι είναι η μίζουρις? Γράφεται με Y και Y. Μίζουρις. Τι είναι μίζουρις? Είναι για γυναίκα. Είναι η γυναίκα που κάνει oral, προφορικό. Α, ντροπή. Δεν είναι το μιζούρι το. Όχι, όχι. Μίζουρις. Μίζουρις. Θα μπορούσε να είναι και μιζουρίζεις. Αυτό. Μιζουρίζεις. Και ο κόπριος. Ο κόπριος. Εσύ. Ο τυποτένιος. Ο τυποτένιος. Καλέ! Τι είναι, μωρέ? Ποιο από τα τρία? Τι είναι το πριτσίνι? Το πριτσίνι είναι σνακ που τρώνε συνήθως τα μικρά παιδιά. Το πριτσίνι είναι ένας μεταλλικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση μεταλλικών μερών σε κατασκευές. Το πριτσίνι είναι ένα είδος σάλτσας που βγαίνει από σουσάμι. Τι είναι, λοιπόν, Μαρία μου, το πριτσίνι? Είναι το δεύτερο, το πριτσίνι. Βεβαίως. Μπράβο! Ρεσί, τι γίνεται? Μπράβο! Πού τα έχετε μάθει, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Παλιά δούλευα σε εταιρεία ανταλλακτικών. Α, οκ. Τι το ούζο γίνεται λευκό? Άμα το ρίχνεις νερό γίνεται λευκό. Α, όχι, ναι, γίνεται λευκό, αλλά γιατί γίνεται λευκό? Θα μπορούσε να μην γίνει λευκό. Το ούζο οφείλει τη γεύση του στους υδρογονάνθρακες, έτσι, που είναι βασικό στοιχείο των εθέριων ελαιών. Υδρογονάνθρακες.
Τα λεγόμενα τερπένια, έτσι ονομάζονται. Τερπένια. Που ναι. διαλύονται στο αλκοόλ, αλλά όχι στο νερό. Το τερπένια μου, μακούει τη λέγει ψιλοπρόστιχο. Λοιπόν. Την έχω γραμμένη στα τερπένια μου. Δεν μπορώ από θέμα με σένα μέσα, δεν γίνεται. Σήμερα δεν. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.